Χαίρετε. Σήμερα θα δείξουμε πώς λειτουργεί αυτή η πλακέτα, η οποία αλλάζει την πολικότητα αυτόματα σε διάφορα μοτέρ, όπως αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, και κατ' επέκταση την κίνησή τους. Αλλάζοντας λοιπόν την πολικότητα εδώ, σε αυτήν εδώ την έξοδο, το μοτέρ αλλάζει και κίνηση μπροστά ή πίσω. Εδώ είναι η είσοδο του μοτέρ, 24V, εδώ είναι η έξοδό του. Το μηχάνημα την αλλάζει ανάλογα με το πώς το ρυθμίσουμε. Οπότε κατ' επέκταση ανοίγει και κλείνει το παράθυρο όπως εμείς επιθυμούμε. Η είσοδο του είναι 5 volt σε αυτό εδώ το σημείο ή 5 ως 24 σε αυτό εδώ το σημείο. Εγώ έχω ρυθμίσει, έχω βάλει ένα μετασχηματιστή 15 volt εδώ, και εδώ μπαίνει το trigger, το κουμπί, το οποίο κάνει ενάρξη του προγράμματος. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα εξηγήσουμε πώς ρυθμίζονται οι χρόνοι της συναλλαγής της πολικότητας. Ανοίγουμε την παροχή, δίνουμε 15 volt λοιπόν εδώ. Το πρόγραμμα είναι το F02. Η πλακέτα έχει διάφορα προγράμματα, F01, F02, F11, F12, 21 και 22. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το F2. Λοιπόν, το πρόγραμμα μπαίνει ως εξής. Πατώντας το κουμπί Set μπαίνουμε στις διάφορες οθόνες, οι οποίες είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 οθόνες. Κάνουμε ένα κύκλο πατώντας συνέχεια το Set και πανερχόμαστε στην αρχή της ένδειξης του προγράμματος, το πρόγραμμα F02 λοιπόν. Το μηχάνημα λοιπόν έχει την ικανότητα να ρυθμίσουμε τον χρόνο TAF1, τον forward ή αλλιώς μπροστά, τον χρόνο TAF2, τον χρόνο λοιπόν reverse ή πίσω, και τον χρόνο stop ενδιάμεσα των κινήσεων. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα βάλω ότι ο χρόνος forward θα είναι 5 δευτερόλεπτα και ο χρόνος reverse 5 δευτερόλεπτα, και ο χρόνος μεταξύ του σταματήματος θα βάλω 7 δευτερόλεπτα. Πώς λοιπόν μπαίνουν οι χρόνοι σε αυτήν εδώ την οθόνη? Επιλέγουμε την οθόνη 1. Η οθόνη 1 και 2 καθορίζει τον χρόνο forward, που σημαίνει αν θέλω να βάλω 5 δευτερόλεπτα θα πρέπει να κάνω έτσι. Στην πρώτη οθόνη να βάλω 5 και στην δεύτερη 0-0. Αντίστοιχα, στην οθόνη 3 και 4 θα πρέπει να βάλω 5 και στην οθόνη 4 0-0. Και ο χρόνος σταματήματος που είναι 7 δευτερόλεπτα θα πρέπει να βάλω στην οθόνη 5 0-7 και 0-0. Αν παραδείγματος χάρη θέλουμε κάποιος χρόνος να είναι 1115 δευτερόλεπτα, θα βάζαμε αντίστοιχα στην οθόνη 5 και 6 15 και στην οθόνη 6 θα βάζαμε το 11. 1115, 00, 7 δευτερόλεπτα. Ας το σημείσουμε αυτό για να μην μας μπερδεύει και πάμε να δούμε πώς μπαίνουν οι πρώτοι χρόνοι. Πατώματες λοιπόν Set, κάνουμε ένα κύκλο στις οθόνες. Ξεκινάμε F2, πρώτη οθόνη. Με το συν και το πλην κατεβαίνουμε. Εγώ θέλω 5, πατάω Set, OK, το πήρε και ξαναερχόμαστε. Πήρε στην πρώτη οθόνη, στην δεύτερη δεν χρειάζεται να βάλω κάτι. Επίσης στην τρίτη οθόνη, αν ήταν κάτι άλλο, θα βάζα από εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 5. Οκ, και το πήρε στη μνήμη. Ξανά αντίστοιχα, κύκλο όλες τις οθόνες. Οθόνη 5 είναι ήδη 7, θα μπορούσε να ήταν 8. Ας το κάνουμε 8. Οκ, θα αλλάξω και εδώ. Πήρε στη μνήμη, άρα οθόνη 3-5, οθόνη 5-8, οθόνη 6-0-0 όπως πρέπει να είναι. Η οθόνη 7 καθορίζει, έχει 3 ενδείξεις, 1, 2, 3. Καθορίζει το εξής. Αν βάλουμε 1, 2 ή 3. Αν βάλουμε 2, το 8 που επιλέξαμε εδώ θα είναι δευτερόλεπτα. Σεκόντ λοιπόν. Ή το 1115 που βάλαμε θα είναι δευτερόλεπτα. Αν επιλέξουμε 0-1, 1 λοιπόν θα είναι 0,1 το σεκόντ. Και αν επιλέξουμε 3, το 0,8 ή το 0,5 ή το 0,5 που βάλαμε εδώ θα είναι λεπτά. Εγώ επειδή θέλω αυτό το 0,8 να είναι λεπτά, δευτερόλεπτα, θα επιλέξω το 2. Πατάω στη μνήμη, OK. Και λοιπόν πάμε και στο τελευταίο, στην οθόνη 8.
Η οθόνη 8 έχει δύο επιλογές. Να δείχνει 0,0 ή 1 ως 99. Και αυτή είναι η κύκλη του κάθε προγράμματος. Του κάθε προγράμματος, ως το ονομάσουμε έτσι. Ένα πρόγραμμα είναι αυτό. Ταφ1, Ταφ3 που είναι το stop, Ταφ2 και Ταφ3 ξανά. Λοιπόν, οπότε ένας κύκλος, το ονομάσουμε έτσι, θα κάνει ο μηχανισμός ως εξής. 5 δευτερόλεπτα θα κάνει κίνηση forward, 7 θα σταματήσει, 5 θα πάει reverse και άλλα 7 θα σταματήσει. Αυτός είναι ένας κύκλος. Αν εγώ επιλέξω το 0,1 λοιπόν εδώ στο, όπως, ή το 0,2 όπως είναι εδώ, θα το κάνω 2 φορές. Αν επιλέξω 99, εδώ θα το κάνει αυτό 99 φορές. Αν επιλέξω 0,0 θα το κάνει επάπειρον. Θα ανοίγει, θα κλείνει, θα σταματάει και θα ανοίγει και ούτω καθεξής. Θα επιλέξω λοιπόν εγώ ως ένδειξη εδώ, ας το κάνουμε 2 φορές, okay, για να το δείτε πώς λειτουργεί. Και ας το δούμε τώρα στη λειτουργία. Κλείνω, ανοίγω την πλακέτα, έχει πάρει το πρόγραμμα, δεν έχει σημασία αν είναι αβοσβήνει ή όχι. Και δίνω τώρα ρεύμα εδώ, πατώντας το κουμπί, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Έχω δώσει 24 βόλτ εδώ και με το κουμπί, το trigger εδώ πέρα, θα ξεκινήσει ο πρώτος κύκλος. Τα δευτερόλεπτα σταματάει. 5 επιστρέφει. 8 μάλλον. Συγγνώμη, αυτό είναι 8. Θα σταματήσει. Και θα το ξανακάνει μια φορά, γιατί επέλεξα εδώ στο πρόγραμμα 8, επέλεξα 2. Αυτό ήταν. Αν επιλέξω στο 8 να το βάλω 0, θα το κάνει επάπειρον. Οκ, το πήρε στη μνήμη. Ανοίγω και κλείνω την πλακέτα. Ναι, την πλακέτα πρέπει να ανοίξουμε για να ξαναπάρει το πρόγραμμα. Το πήρε, για να ξαναδούμε. 8.00, ok. Set. Κλείνω την παροχή. Α, ναι, κλείνω την παροχή. Το πήρε στη μνήμη. Δεν πάτησα το κουμπί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Και τώρα θα το κάνει επάπειρον, επειδή έχω βάλει εδώ το 0.0. Όσο αυτό δουλεύει, να σας εξηγήσω διαφορά του προγράμματος F2 με F2.01. Το F0.1 δεν χρειάζεται trigger. Λοιπόν, με το που δώσουμε ρεύμα, κάνει συνέχεια το ίδιο πρόγραμμα. Η διαφορά του F01 με το F02 ότι αυτό, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, θέλει trigger. Κουμπί δηλαδή, κάτι να πατήσουμε. Ενώ με το F01, με το που δώσουμε παροχή τα 15 V που έχω βάλει εδώ στην πλακέτα, ξεκινάει το πρόγραμμά της. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα βάλω ένα θερμοδιακόπτη εδώ στον μετασχηματιστή. Οπότε με το που θα δίνει ρεύμα την ώρα που έχω επιλέξει, θα ξεκινάει η πλακέτα να κάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχω εγώ επιλέξει. Αυτή ήταν η λειτουργία του. Ελπίζω να καταλάβατε και να σας άρεσε το βίντεο. Γεια χαρά.